Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί ε, όλες αυτές οι εξελίξεις και όλος αυτός ο θυμός και η οργή του ελληνικού λαού, γιατί όλοι θέλουν να βγουν στους δρόμους, βλέπουμε τον κόσμο, βλέπουμε την νεολαία να βγαίνει στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί. Όλοι οι πολίτες φωνάζουν, θέλουν να βγουν να διαμαρτυρηθούν. Βλέπουμε, Ευαγγέλ Καράλη, ότι αυτή τη στιγμή βλέποντας η κυβέρνηση όλο αυτό το κύμα διαμαρτυρία των Ελλήνων πολιτών, ίσω αλλάξει τα σχέδια τη κυβέρνηση να πάει στι εκλογέ. Πραγματικά πληθαίνουν οι φωνέ από όπου και αν προέρχονται, στα γήπεδα, φοιτητέ, μαθητές. Ε... Ενώ, έχουμε, ενώ έχουμε όλο αυτό το κύμα Ακριβώς. που υπάρχει, ναι, ναι. Ε... Α... τα σενάρια για τις ημερομηνίες διεξαγώσεις των εκλογών αλλάζουν. Και σκέφτεται η κυβέρνηση να πάει για Μάιο για ποιο λόγο, με την ελπίδα. Ναι, να ξεχαστούν όλα αυτά. Γίνεται να ξεχαστούν. Αυτό θεωρούν και αυτό πιστεύουν. Ναι. Αυτό θεωρούν και αυτό πιστεύω Για Μάιο λοιπόν με την ελπίδα μιας επικοινωνιακής ανάκαμψης Μητσοτάκη. Ευελπιστή η κυβέρνηση, γι' αυτό και υπάρχουν τα διάφορα σενάρια για τις ημερομηνίε αλλαγής των εκλογών. Έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, Χαρά Λεμονή και εσείς εσένα. Ε, τι ακούγεται, τι φημολογείτε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες okay. ώρες. Πάμε για 21 Μαΐου, οπότε φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται πάμε για 21 Μαΐου και παρά το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα ναι. ε, έλεγαν διάφορα δημοσιεύματα ότι ο Πρωθυπουργό, όταν δέχεται ε, εισηγήσει για να επιμηκύνει την περίοδο την προεκλογική ε, έλγε το θέμα, το σταματούσε. Τελικά όχι μόνο δεν το έχει λήξει αλλά το σκέφτεται ότι πλέον ε, μετατίθεται η ημερομηνία των εκλογών.